Η πρόσφατη επικαιρότητα έφερε στο φως με τον πιο δραματικό τρόπο ένα διαρκές έγκλημα σε βάρος του μέλλοντος της ανθρωπότητας, σε βάρος μερίδας παιδιών που ακόμη και αν είναι λίγα ή ελάχιστα σε κάθε περίπτωση μας αφορά, στην πιο τρυφερή ηλικία τους από 5 έως 14 χρονών εξαναγκάζονται να δουλεύουν, να οθούνται στην αγορά του σεξ, να εμπλέκονται σε πολεμικές σειράξεις, να ζητιανεύουν στους δρόμους. Είναι τα παιδιά χωρίς παιδική ηλικία. Η παιδική ηλικία, η σπουδαιότερη περίοδος της ανθρώπινης ζωής, δεν είναι προετοιμασία για κάποια ζωή που θα έρθει. Είναι πραγματική. Είναι ανεπανάληπτη ζωή και από αυτή εξαρτιέται σε αποφασιστικό βαθμό τι άνθρωπος θα γίνει το κάθε παιδί. Αυτή την παιδική ηλικία καλείται να διαχειριστεί παιδαγωγικά, ψυχολογικά και κοινωνικά η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με σεβασμό στις ανάγκες του νηπίου και του παιδιού στη συνέχεια, ανάγκες που αφορούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ηλικίας. Ας σκεφτούμε δηλαδή τα χαρακτηριστικά ενός παιδιού πρωτάκι στο δημοτικό και ενός παιδιού μιας έφηβης στην έκτη δημοτικού. Είναι ίσως ακραίο το παράδειγμα, αλλά αποδεικτικό για τη συνθετότητα, τον πλούτο παραστάσεων, ερεθισμάτων που πρέπει να δίνει το σχολείο. Στο έδαφος όμως μιας ενιαίας εκπαιδευτικής διαδικασίας που οι καλές πρακτικές πολλαπλασιάζονται, γενικεύονται και εισάγονται στο πρόγραμμα του σχολείου, μπορούν αυτές οι ιδιαιτερότητες να γίνουν αντιληπτές. Σε αυτήν ακριβώς την ηλικία, μέσα από την παιγνιώδη δραστηριότητα, το παιδί αναπτύσσει τις διανοητικές του λειτουργίες. Η έλλειψη φυσικού παιχνιδιού, η εντατικοποίηση της εκπαίδευσης μικρές τάξεις, που σε παλιότερες έρευνες συσχετίστηκαν με μαθησιακές και άλλες δυσκολίες, ακόμη και με τη σχολική αποτυχία, αποκτούν ιδιαίτερο βάρος σήμερα, μετά την τριετή κρίση της πανδημίας, καθώς πολλοί μαθητές έχουν δυσκολία προσαρμογής στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις παιδιών που δεν επέστρεψαν στις σχολικές αίθουσες. Πρόσφατα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για παιδιά φαντάσματα, για παιδιά που δεν έχουν γυρίσει στα σχολεία είτε μεταφορικά, αδυνατώντας δηλαδή να συμμετέχουν κανονικά στη διαζώση εκπαιδευτική διαδικασία, είτε και κυριολεκτικά, παιδιά που δεν γύρισαν στο σχολείο. Στη χώρα μας το φαινόμενο των παιδιών που δεν γύρισαν ως φυσική παρουσία είναι περιορισμένο. Ωστόσο, εκείνο των παιδιών που εμφανίζουν δυσκολία προσαρμογής είναι ήδη αρκετά διαδεδομένο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η περσινή χρονιά δεν ήταν αυτό που θα λέγαμε κανονική. Υπήρχε ακόμη έντονη σκιά της πανδημίας, μεγαλύτερο ήταν το ενδιαφέρον μας για τα μέτρα παρά για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών. Αν θέλουμε να έχουμε όμως τη συνολική εικόνα, τα εκπαιδευτικά προβλήματα που δημιούργησε η πανδημία σε κάποιες περιπτώσεις υπήρξαν ανυπέρβλητα. Στη Βρετανία, συγκλονιστικά στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα δείχνουν ότι περισσότερα από 100.000 παιδιά δεν γύρισαν ποτέ στο σχολείο από τότε που ξέσπασε η πανδημία. Και αυτό λόγω των μεγάλων κοινωνικών ανισοτήτων που δημιούργησε η απουσία τους από το σχολείο και η αναγκαστική ψηφιακή εκπαίδευση στην οποία πολλοί νέοι και νέες δεν είχαν πρόσβαση. Στη χρονική στιγμή λοιπόν που συζητάμε, τα παιδιά μας γενικότερα και πιο συγκεκριμένα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχουν νοπεί την αποτύπωση της πανδημίας πάνω τους. Η ύλη αλλά και η διδασκαλία δεν προσαρμόστηκαν στη βάση της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Δημιουργήθηκαν κενά και σε αρκετές περιπτώσεις αποκλείστηκαν μαθητές από την εκπαίδευση, καθώς δεν είχαν την υλική και τεχνική υποδομή ή τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για να την αξιοποιήσουν. Φυσικά περισσότερο επηρεάστηκαν τα πιο ευάλωτα παιδιά, Ρωμά, προσφυγικού ή μεταναστευτικού προφίλ, παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλα. Δεν έμειναν απλά πίσω τα παιδιά μας σε γνώση γραμματικής και αριθμητικής. Πολύ περισσότερο έμειναν πίσω κοινωνικά. Δυσκολεύονται σήμερα να συνάψουν φιλικές σχέσεις, να συμμετέχουν σε ομαδικές εργασίες, να διαχειριστούν την απογοήτευση ή άλλα συναισθήματα. Σήμερα τα παιδιά μας εμφανίζουν μεγαλύτερο άγχος και μεγαλύτερη δυσκολία να ελέγξουν τα συναισθήματά τους, να επιλύσουν μεταξύ τους διενέξεις. Προβληματική είναι και η προσκόλληση των παιδιών στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δεδομένου ότι εξαιτίας της πανδημίας, ακόμη και μικρά παιδιά έχουν αποκτήσει πρόσβαση στο διαδίκτυο χωρίς κανένα περιορισμό ή γονική καθοδήγηση. Κάτι που βέβαια συνδέεται με δυσάρεστες καταστάσεις που καταγράφονται σήμερα και είμαστε όλοι γνώστες. Εδώ αξίζει να πούμε το εξής. Όπως το έζησε πολλοί κόσμος μέσα στην πανδημία, βέβαια και πριν τα πράγματα έτσι ήταν, στο έδαφος της ανυπαρξίας κρατικής ευθύνης και της επιχειρηματικής δράσης, ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια οι κάθε λογικοί φορείς που παρεμβαίνουν σε αυτό που λέμε περιεχόμενο της διαπαιδαγώγησης των νέων. Λείπουν σήμερα, και είναι φανερό,
κρατικές σταθερές δομές επιμόρφωσης, ενημέρωση των γονιών για κάθε ζήτημα που αφορά την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών και τις οικογενειακές σχέσεις για διάφορα άλλα ζητήματα. Σε αυτό το έδαφος εξασφαλίζεται όσο είναι δυνατόν ενιαίο περιεχόμενο στην αντιμετώπιση σύνθετων κοινωνικών και κοινωνικών φαινομένων όπως αυτά που έχουν προκύψει και προκύπτουν σε περιπτώσεις εγκλεισμού και κοινωνικής αποστασιοποίησης. Λείπουν σήμερα κρατικά εργαλεία για να βοηθούνται οι γονείς να παρεμβαίνουν, να επιβλέπουν τη συνεχόμενη έκθεση μικρών παιδιών στο διαδίκτυο. Αυτά δεν μπορεί να επαφίονται στην ατομική ευθύνη του καθενός μας. Δεν μπορεί να είναι λύσεις που βρίσκονται επί πληρωμή. Τέλος, και δεν είναι καθόλου λιγότερο σημαντικό, το σχολείο πρέπει να θέσει το επίκεντρο του ενδιαφέροντος και του σχεδιασμού του να καλύψει άμεσα όσα έχασε το παιδί. Και αυτά δεν είναι τα μαθήματα απλώς. Μιλάμε για την ίδια την ψυχοσύνθεση του παιδιού, που μετά την καραντίνα έχει ανάγκη να βρει τους συμμαθητές, τους φίλους, τους συναθλητές. Έχει ανάγκη να προπονηθεί στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, να βρεθεί σε αίθουσες χορού. Είναι αναγκαίες δηλαδή και οι δραστηριότητες εκείνες που θα καλύψουν την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού και είναι σημαντικό να παρέχονται δωρεάν. Αλλά δεν δίνονται έτσι. Η ικανοποίηση αυτών των αναγκών προσκρούει στον τοίχο που όλοι γνωρίζουμε. Το θέμα της χρηματοδότησης εκπαίδευσης από τον κρατικό προϋπολογισμό. Στη χώρα μας, οι δαπάνες για την παιδεία είναι σταθερά χαμηλές. Μικρότερο ποσοστό δαπανών από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 27 παρουσιάζει η χώρα μας όπως και άλλες 9 χώρες. Λιθουανία, Πορτογαλία, Γερμανία, Σλοβακία, Ισπανία, Ιταλία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ιρλανδία. Η Ελλάδα με ποσοστό δαπανών 4% βρίσκεται στη 18η θέση. Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται σε Ιρλανδία, Ρουμανία και τα υψηλότερα σε Σουηδία, Δανία, Βέλγιο και Εστονία. Τα ελάχιστα χρήματα που διατίθενται για την παιδεία οδηγούν σε μαρασμό τη δημόσια εκπαίδευση και όλα τα ζητήματα της υποχρηματοδότησης γλαφυρά αντανακλώνται στο δημόσιο σχολείο, στις υποδομές και στους όρους λειτουργίας του. Ειδικότερα, παρά τους πανηγυρισμούς για προσλήψεις, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση υπάρχει άμεση ανάγκη για εκπαιδευτικούς με μόνιμη σχέση εργασίας, για να αντιμετωπιστούν κενά που και βέβαια υπάρχουν, για να λειτουργούν τα τμήματα με αριθμό μαθητών που να μην αναχαιτίζει την εκπαιδευτική διαδικασία. Ο αυξημένος αριθμός των μαθητών στις τάξεις, με το πρόσχημα της έλλειψης κονδυλίων για προσλήψεις εκπαιδευτικών και σχολικών χώρων, κοντεύει να επαναφέρει στην πράξη το πρώτο 2006 απαράδεκτο καθεστώς του 1:30, με αρνητικά αποτελέσματα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στην ίδια κατεύθυνση δουλεύουν οι όποιες συγχωνεύσεις και υποβιβασμοί σχολικών μονάδων. Το ίδιο βέβαια ισχύει σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό με τον ευαίσθητο τομέα της ειδικής αγωγής, ο οποίος χρειάζεται άμεση ενίσχυση με εξειδικευμένο προσωπικό για να σταματήσει να παρέχεται μόνο σε ένα μικρό μέρος των μαθητών που το έχει ανάγκη. Το ολοήμερο σχολείο, στη μέγενη της περιστολής δαπανών, έχασε το δάσκαλο ευθύνης επί Υπουργίας Φίλη και παρόλες τις εξαγγελίες για διεύρυνσή του από τη σημερινή κυβέρνηση, εξακολουθεί να λειτουργεί ως καταναγκασμός τόσο για το γονιό που οι όροι της δικής του εργασίας το επιβάλλουν, όσο και για το παιδί που εξαναγκάζεται να μένει για 10 περισσότερες ώρες σε ένα θρανείο, πολυμορφικό θα λέγαμε. Είναι το θρανείο γραφείο, τραπέζι, κρεβάτι, τόπος παιχνιδιού και πάλι από την αρχή. Τάξη υποδοχής, εκπαιδευτικές πρακτικές και προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό, εκπαιδευτική στήριξη για παιδιά μετανάστες, πρόσφυγες πολέμου ή παιδιά από στερημένα περιβάλλοντα, αντισταθμιστική αγωγή, στήριξη για παιδιά που χρειάζονται προσαρμογή σε ζητήματα γλώσσας, αποτελούν περιττή πολυτέλεια για το σχολείο σχεδόν άμα τη γενέση του. Και μέσα σε αυτό το σκηνικό, για το οποίο ο καθένας σε αυτή την αίθουσα θα μπορούσε να καταθέσει τουλάχιστον ένα προσωπικό παράδειγμα ή βίωμα, το νομοθετικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε όλα αυτά τα χρόνια με κυβερνήσεις και υπουργούς που πάνε και έρχονται και κλείνουν την αναβάθμιση της εκπαίδευσης σε όλες τις πτώσεις, επιτρέπει και επιβάλλει σε αρκετές περιπτώσεις εν έτη 2022 μάθημα σε containers, ολοήμερα χωρίς δάσκαλο, εκπαιδευτικούς που δεν μαθαίνουν ούτε το όνομα του μαθητή τους αφού μοιράζονται σε 4 και ακόμη περισσότερα σχολεία, που αλλάζουν κάθε χρόνο και κυνηγάνε οι ίδιοι πιστοποιήσεις, σχολεία που ψάχνουν χορηγίες για να λειτουργήσει ο Λέβητας και ακόμη πόσα. Όσοι και αν μίλησαν για αναβάθμιση, για κουλτούρα αξιολόγηση στα σχολεία και πόσα ακόμη παχιά λόγια.
αυτό που ζούμε εμείς και τα παιδιά μας σήμερα, η δική μας αξιολόγηση στις νομοθετικές ρυθμίσεις είναι ότι χειροτερεύουν διαρκώς οι όροι της εκπαίδευσης των παιδιών μας. Αμφισβητούνται συνολικά τα μορφωτικά δικαιώματα, η ανάγκη για ενιαία υψηλού επίπεδου μόρφωση για όλα τα παιδιά, που αυτός είναι ο ρόλος και η αποστολή του σχολείου. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται οι ρυθμίσεις για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων και προγραμμάτων στα σχολεία χωρίς έγκριση από το Υπουργείο. Σε αυτή την κατεύθυνση εισάγονται διαγνωστικά τεστ αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος σε γλώσσα και μαθηματικά για μαθητές της 6ης Δημοτικού, με σκοπό την εξαγωγή πορισμάτων σχετικά με την πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και το βαθμό επίτευξης των προσδοκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων σε εθνικό επίπεδο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, μιλάμε για την ελληνική PISA. Σε αυτή την κατεύθυνση προβλέπεται τα σχολεία να μπορούν να εξασφαλίζουν επιπλέον πόρους μέσα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων και την ευκολότερη αποδοχή δωρεών και χορηγιών. Εξέλιξη που πατώντας πάνω στη χρόνια υποχρηματοδότηση των σχολείων είναι μια ανοιχτή πρόσκληση στα σχολεία να ανοίξουν διάπλατα την πόρτα σε χορηγούς και να υποταχθούν στις αξιώσεις τους. Η αξιοποίηση των εγκαταστάσεων είναι όμως και μια πραγματική πρόκληση, αν σκεφτεί κανείς τα παραδείγματα των σχολείων που στεγάζονται σε κοντέινερ ή σε παλιά ακατάλληλα κτίρια, χωρίς βασικές υποδομές, τα οποία αντικειμενικά δεν έχουν καμία τύχη σε σχέση με την αναζήτηση χορηγιών. Ας δούμε και κάτι επίκαιρο. Δημοσιεύτηκε με ΦΕΚ στις 25 Οκτώβρου του 2022 η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας που προβλέπει τη συγκρότηση εκπαιδευτικών ομίλων στις σχολικές μονάδες με το δίθεν επιχείρημα της ενδυνάμωσης του εκπαιδευτικού έργου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κεραμαίως, οι όμιλοι μπορούν να προσφέρουν αντικείμενα και δράσεις, όπως δημιουργική απασχόληση, ελεύθερη έκφραση και ψυχαγωγίας με αντικείμενα σχετιζόμενα μεταξύ άλλων με τον αθλητισμό, τα ομαδικά αθλήματα, τους παραδοσιακούς μοντέρνους χορούς κλπ. Τα αντικείμενα που αναφέρονται είναι θελκτικά, ακόμη και αναγκαία σε πολλές περιπτώσεις, και πρέπει να περιλαμβάνονται ως τέτοια στο βασικό κορμό της εκπαίδευσης και όχι να προσφέρονται στους μαθητές με όρους και προϋποθέσεις, όχι σποραδικά, αλλά με συνέχεια και εξέλιξη σε κατάλληλους χώρους και συνθήκες με σεβασμό στις ανάγκες και αντοχές του παιδιού. Αναρωτιόμαστε λοιπόν πώς αξιολογεί το Υπουργείο τη θεατρική δραστηριότητα, ας πούμε, ως αντικείμενο των ομίλων την ίδια ώρα που καταργεί το μάθημα της δραματικής τέχνης από την 5η και 6η τάξη του Δημοτικού. Μια απόφαση που πάρθηκε επί Υπουργείας Φίλη και συνεχίζει να υπάρχει. Γιατί δεν αλλάζει? Μετά λοιπόν την ενδυνάμωση με την αύξηση των μαθητών στις τάξεις, τα σχολικά κτίρια να είναι από ασυντήρητα έως ακατάλληλα, με συνταγές που δοκιμάστηκαν στο παρελθόν και απέτυχαν, το Υπουργείο επιχειρεί να παρέμβει ακόμη περισσότερο στη λειτουργία και το περιεχόμενο του σχολείου. Σε καμία περίπτωση αυτό δεν γίνεται από τη σκοπιά των συμφερόντων μαθητών. Πρόκειται για δραστηριότητες που στη σχολική πραγματικότητα είναι ανεφάρμοστες, με δεδομένη την υποχρηματοδότηση και την έλλειψη κατάλληλων υποδομών, πώς να πραγματοποιηθούν, για να είμαστε και συγκεκριμένοι, πώς να πραγματοποιηθούν εργαστήρια ρομποτικής, ορχήστρας, καλλιτεχνικής δημιουργίας, όταν μόνο το 10% των σχολικών μονάδων έχουν βοηθητικούς χώρους για εργαστήρια, βιβλιοθήκες, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κτλ. Ένα μεγάλο ποσοστό των σχολικών μονάδων είναι πάνω από 50 ετών. Για να μην αναφερθούμε στο γεγονός ότι μόνο σε ένα 20-25% των σχολικών μονάδων υπάρχουν εργαστήρια φυσικών επιστημών. Θυμίζουμε ότι την περσινή χρονιά η κυβέρνηση επέλεξε να προχωρήσει την εφαρμογή των εργαστηρίων δεξιοτήτων στην εκπαιδευτική διαδικασία, παρά το προβληματισμό στην εκπαιδευτική κοινότητα και για το περιεχόμενο και για τους στόχους αυτής της επιλογής. Η λεγόμενη στροφή στις δεξιότητες δεν είναι κάτι καινούριο. Υπηρετήθηκε από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Για παράδειγμα, τα σημερινά σχολικά βιβλία, στο όνομα της καλλιέργειας δεξιοτήτων ζωής, καθιέρωσαν τη διδασκαλία της γλώσσας μέσα από συνταγές μαγειρικής και εξόρισαν σπουδαίους λογοτέχνες και ποιητές από το αναλυτικό πρόγραμμα. Η κρατούσα άποψη των εκπαιδευτικών είναι ότι τα περισσότερα από τα σχολικά εγχειρίδια δεν αποτελούν κατάλληλα εργαλεία, αφού δεν λειτουργούν ώστε να ζωντανεύουν τη γλώσσα και να ενεργοποιούν τη σκέψη και την κρίση των παιδιών. Το ίδιο το περιεχόμενο των εργαστηρίων δεξιοτήτων και η θεματολογία τους οθούν τον εκπαιδευτικό να προσαρμόσει τη δουλειά και το μάθημα με βάση τις επιδιώξεις και τους στόχους φορέων άσχετων με την εκπαίδευση,
όπως είναι διάφορες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανώσεις και μάλιστα σε βάρος διδακτικών αντικειμένων που αφορούν τη γενική παιδεία. Ακόμη και με περικοπές στις ώρες στο ορολόγιο πρόγραμμα. Να δώσουμε ένα παράδειγμα ότι η ρομποτική, ας πούμε, αντί να είναι ενταγμένη στο μάθημα της πληροφορικής, εντάσσεται ξεκομμένα στα εργαστήρια δεξιοτήτων. Φυσικά και δεν κλείνουμε τα μάτια στην ανάπτυξη της επιστήμης και των τεχνολογικών εφαρμογών τους στην εποχή μας, στην ανάγκη των σχολείων να δίνει εφόδια και να καλλιεργεί ολόπλευρα τις ικανότητες των μαθητών. Πιστεύουμε όμως ότι όλα αυτά μπορούν και πρέπει να εξασφαλίζονται μέσα από ένα ενιαίο επιστημονικά και παιδαγωγικά δομημένο πρόγραμμα. Μέσα από ένα σχολείο που θα καλλιεργεί ολόπλευρα την προσωπικότητα των μαθητών και δεν θα προωθεί ασύνδετες πληροφορίες και δεξιότητες. Το περιεχόμενο του σχολείου, η μορφωτική αποστολή του, η ολόπλευρη δηλαδή και ισόρροπη ανάπτυξη του παιδιού, δέχεται ένα συνεχές χτύπημα μέσα από βιβλία και αναλυτικά προγράμματα. Σε συνθήκες που η ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας απαιτεί το σχολείο να παρέχει στέρεη γνώση και ολόκληρη μόρφωση σε όλους τους μαθητές, αυτό καλλιεργεί εφήμερες χρηστικές δεξιότητες. Μια άλλη εξέλιξη σημαντική για την πρωτοβάθμια αφορά την έναρξη του διευρυμένου ολοημέρου σε 5.000 τμήματα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αναφερόμαστε στην νηπιαγωγεία κυρίως και δημοτικά. Εδώ δεν θα μπούμε στο σχολιασμό των φεδρών δηλώσεων περί προγράμματος που θα λύσει το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας που ακούστηκε. Η σοβαρότητα με την οποία βλέπει η κυβέρνηση την επέκταση του ωραρίου στο ολοήμερο πρόγραμμα φαίνεται από τις παραγράφους 5 και 6 του νομοθετήματος, στις οποίες περιγράφονται τα κριτήρια λειτουργίας και η ίδια η λειτουργία του ολοημέρου και ορίζεται ότι μπορούν να αλλάζουν κατά το δικούν, δηλαδή δεν υπαγορεύονται από καμιά ουσιαστικά παιδαγωγική διάσταση θεώρηση. Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση παρουσιάζει ως κοσμογονία τις αλλαγές αυτές, δεν μπαίνει κανένα ουσιαστικό μέτρο για την πραγματική αναβάθμιση των σχολείων. Τα σχολεία τη φετινή χρονιά λειτουργούν με δεκάδες χιλιάδες συμβασιούχους, που με μια βαλίτσα στο χέρι αναπληρώνουν τους εαυτούς τους. Σχεδόν τα μισά ολοήμερα υπολειτουργήσαν την χρονιά που μας πέρασε, μιας και τα κενά ήταν τεράστια και κάθε τρεις και λίγο ολοήμερα έκλειναν για να καλυφθούν κενά του πρωινού προγράμματος. Αλήθεια, έτσι θα υλοποιήσει η κυβέρνηση την αναβάθμιση του ολοημέρου? Δεν υπάρχει παρά μικρή ουσιαστική πρόβλεψη από την κυβέρνηση για επιπλέον χρηματοδότηση προκειμένου να βελτιωθούν οι σχολικές υποδομές, τραπεζαρίες, αίθουσες ανάπαυσης, υποδομές και υλικό για τις πρόσθετες δραστηριότητες, προκειμένου να μπορούν να υποδεχτούν το λεγόμενο αναβαθμισμένο πρόγραμμα. Φίλες και φίλοι, μιλώντας για το δημοτικό σχολείο, ας μείνουμε λίγο παραπάνω σε δύο πολύ γνώριμες εικόνες. Εκείνη των παιδιών, των πρώτων τάξεων, με κάτι κυριολεκτικά ασήκωτες τσάντες που καμπουριάζουν για να τις σηκώσουν, και εκείνη των γονιών που κυριολεκτικά ανακουφίστηκαν από το περίφημο μέτρο για την τσάντα στο σχολείο για δύο Σαββατοκύριακα. Και ας μιλήσουμε για την ουσία. Και η ουσία δεν είναι μόνο το βάρος της τσάντας. Το πρόβλημα πάνω απ' όλα είναι παιδαγωγικό και είναι ευθύνη του κράτους. Γιατί είναι επίσημη κρατική πολιτική η βίαιη μετατόπιση όγκου της διδακτέας ύλης προς τα κάτω, στις πρώιμες ηλικίες, σε τάξη του δημοτικού ή ακόμη και στο νηπιαγωγείο. Και η διαδικασία του φορτώματος από νωρίς που συνοδεύεται με την αλλαγή των αναλυτικών προγραμμάτων. Σε αυτή την κατεύθυνση είναι δομημένα και τα σχολικά βιβλία που εισήχθησαν από το 2006-2007, στα οποία μπαίνουν διδακτικοί στόχοι που στην προηγούμενη φάση έμπαιναν σε μεγαλύτερες τάξεις. Και είναι επίσης πολύ λογικό να λέμε πολύ ευτυχώς που υπάρχουν και αυτά τα Σαββατοκύριακα με την τσάντα στο σχολείο. Όμως η ύλη παραμένει κατά κύριο λόγο η ίδια. Και αυτό σημαίνει ότι σε συνθήκες που τα αναλυτικά προγράμματα δεν αλλάζουν με παιδαγωγική ευθύνη ή όταν αλλάζουν επιμένουν στην ίδια ρότα της αποσπασματικότητας, η όποια ξεκούραση προσφέρει η τσάντα εκτός σπιτιού μπορεί να γυρίσει μπούμεραγκ, να δημιουργήσει νέα κενά ή ακόμη να δημιουργήσει και άλλες νέες ταχύτητες, καθώς η πείρα δείχνει ότι κάποια σπίτια, κάποιοι γονείς θα κοιτάξουν να καλύψουν αυτά τα κενά εκτός σχολείου, ακόμα και με την τσάντα στο σχολείο. Άρα το βασικό ζήτημα στο οποίο κρίνεται κάθε εκπαιδευτική πολιτική είναι το εξής. Τι άνθρωπο θέλει τελικά να διαμορφώσει η κοινωνία μέσα από το σχολείο? Για μας το κριτήριο δεν μπορεί να είναι άλλο από τις πραγματικές μορφωτικές ανάγκες των παιδιών μας.
το εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να έχει στο επίκεντρο το παιδί και να παρέχει ένα δημιουργικό περιβάλλον. Το σχολείο σήμερα μπορεί να έχει τέτοιους στόχους. Μπορεί να δώσει την εκπαίδευση που χρειάζεται ο μαθητής στον 21ο αιώνα. Για να ολοκληρώσει όμως με επιτυχία μια τέτοια προσέγγιση, απαιτείται συνδρομή της πολιτείας. Αυτό που έχουμε σήμερα ανάγκη είναι ένα σχολείο να φτιάχνει ανθρώπους που να ξέρουν την πραγματικότητα, να μπορούν να την εξηγήσουν και να μπορούν να την αλλάξουν. Και αυτό το σχολείο να αγκαλιάζει και να μορφώνει όλους τους μαθητές. Σε ένα σύγχρονο σχολείο θα έχει ξεχωριστό ρόλο ο αύλιος χώρος του. Μιας και η χώρα μας έχει ήλιο τον περισσότερο καιρό. Θα έχει χώρους πρασίνου, δέντρα, φυτά από την ελληνική χλωρίδα. Ιδιαίτερο ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία μπορεί να παίζει ο σχολικός κήπος. Στις πρώτες τάξεις του σχολείου, έμφαση θα πρέπει να δίνεται σε δραστηριότητες τέτοιου τύπου. Σε ένα σύγχρονο σχολείο, ο σκοπός του μαθήματος της φυσικής αγωγής θα πρέπει να καλύπτει όλο το φάσμα της σωματικής και ψυχικής υγείας του μαθητή, να δημιουργεί κινητικά και κοινωνικά δραστήρια άτομα. Σε ένα σύγχρονο σχολείο, η αισθητική αγωγή δεν είναι κυρίως ούτε αποκλειστικά ζήτημα διδασκαλίας ή σχολικού προγράμματος ή απλά ένα αισθητικό ζήτημα. Το σύγχρονο σχολείο πρέπει να περιλαμβάνει και όλες τις απαιτούμενες υποδομές για την κάλυψη των πολιτιστικών δραστηριοτήτων των μαθητών του. Απαραίτητο στοιχείο, επομένως, θα είναι η αίθουσα εκδηλώσεων του αμφιθέατρου. Σε αυτή θα μπορούν να δίνονται θεατρικές παραστάσεις, να προβάλλονται κινηματογραφικές ταινίες, να διοργανώνονται συζητήσεις διαλέξεις για διάφορα θέματα και παρουσιάσεις. Χωρίς να προκαταβάλουμε καμία απάντηση, είναι η ώρα καθένας μας να αναρωτηθεί. Οι δάσκαλοι στην ώρα και στη θέση τους, η στοιχειώδης υποδομή των σχολείων, η λειτουργία των σχολείων σε σύγχρονα και ασφαλή κτίρια, γιατί είναι ανέφικτα σήμερα? Τι είναι αυτό που αναστέλει την ικανοποίηση βασικών αιτημάτων όταν υπάρχουν οι προϋποθέσεις? Γιατί ο δρόμος της χρηματοδότησης δεν περνά από τα σχολεία πριν φτάσει στα λιμάνια και τις διαφόρων άλλων τύπων επενδύσεις? Ποιο νομοθετικό πλαίσιο χρειάζεται για να προστατεύσουμε τα παιδιά από την ημιμάθεια, από μια ζωή χωρίς δικαιώματα? Για ένα σχολείο που θα μορφώνει όλα τα παιδιά, για ένα σχολείο ανοιχτό στις σύγχρονες ανάγκες. Σε αυτή την υπόθεση δεν περισσεύει ούτε ένας γονιός που προβληματίζεται για τη μόρφωση των παιδιών του. Η πείρα, η σκέψη και η δράση όλων είναι πολύτιμες. Ευχαριστώ.